με την οικογένειά μου, την παππούα, τον πατέρα, εγώ, ο γιος μου τώρα, 4 γενναίες, καταστραφήκαμε έτσι για σε 10 λεπτά μέσα. Ολοκληρωτική καταστροφή και απόγνωση. Μέσα σε μία ώρα μια οικογενειακή επιχείρηση 4 γενεών έγινε στάχτη στην Ιεράπετρα κατά από συνθήκες που παραπέμπουν σε θρίλερ με ολέθριες συνέπειες. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα. Αυτόπτης και αυτίκος μάρτυρας ο ένικος γειτονικού σπιτιού που ξύπνησε ακούγοντας απανωτές εκρήξεις. Γύρω στις 4:20. Ναι. Ακούσαμε μία έκρηξη, ένα μπαμ και ξαφνικά είδαμε τη φωτιά. Και μέχρι να βγούμε έξω, ακούσαμε απανωτές άλλες 2 εκρήξεις. Την ώρα εκείνη έπνεαν ισχυροί άνεμοι που φούντωσαν τις φλόγες, οι οποίες απλώθηκαν από άκρη σ' άκρη των εγκαταστάσεων του εργοστασίου ξυλίας και κατασκευής θερμοκηπίων. Παρά το γεγονός ότι στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 40 πυροσβέστες και 10 οχήματα. Ειδοποίησαμε την πυροσβεστική και μέχρι να βγούμε έξω, είχε λαμπαδιάσει όλο το εργοστάσιο. Η έρευνα για τα αίτια της τεράστιας καταστροφής παραπέμπει σε θρίλερ για γερά νεύρα, καθώς ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, Άρης Λαμπράκης, καταγγέλει εμπρισμό και έχει υποδείξει στις αρχές το άτομο που θεωρείται ύποπτο για τον πύρινο όλεθρο που κατέστρεψε τους κόπους μιας ζωής. Όπως έχει εξηγήσει στην κατάθεσή του στο ανακριτικό της πυροσβεστικής πριν από 1 μήνα, εκδηλώθηκε και άλλη φωτιά στο χώρο μετά από εμπρισμό. Μάλιστα, το άτομο που κατηγορήθηκε για τη φωτιά αυτή καταδικάστηκε ερήμην του πριν από λίγες ημέρες από το δικαστήριο της Νεάπολης για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Καήκαν τα 2 εργοστάσια, όπως βλέπεις, ολοσχερός. Από ένα άτομο που υπάρχει ύποπτος και ξαναπροσπαθεί να βάλει φωτιά. Ενώ είχε δικαστεί και χθες, συγκεκριμένα δικάστηκε με 3 χρόνια φυλακή. Χθες το πρωί. Εν απουσία του δικάστηκε. Είναι φυγόπινος, είναι ακόμα έξω. Πρόκειται για άτομο με το οποίο υπάρχουν προσωπικές και οικογενειακές διαφορές που είχε απειλήσει ότι θα κάψει το εργοστάσιο. Γι' αυτό και ο ιδιοκτήτης κοιμόταν στο γραφείο του για να προλάβει το κακό, όπως είπε στους πυροσβέστες. Κοιμάμαι κάθε βράδυ εδώ, στο γραφείο. Πόσες μέρες? Μία εβδομάδα. Παρόλα αυτά δεν το γιατί, ναι, γιατί ο άνθρωπος είναι αλκοολικός, γιατί έχει άλλα προβλήματα, δεν έχει κάτι να χάσει. Και συνήθως χάνει τα πάντα από κάποιον που δεν έχει να χάσει τίποτα, έτσι. Η καταστροφική πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγα λεπτά αφού το αποχώρησε ο ίδιος τα ξημερώματα. Την ίδια βραδιά του εμπρισμού, του περασμένου εμπρισμού, μπήκε στο σπίτι, έσπασε την πόρτα, πήγε στο κρεβάτι της ανήλικης κόρης μου, ξεκάθισε. Έχω ονομάσει, δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής έχει ζητήσει τη συνδρομή της αστυνομίας για τον εντοπισμό και την προσαγωγή του υπόπτου.